Επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος, απόγευμα Τετάρτης, 7.30 ακριβώς. Νικόλας Παπανικολάου, συνεργάτης, κλινικός ψυχολόγος. Νικόλα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Απόγευμα, βροχερό απόγευμα. Βροχερό απόγευμα, η αλήθεια είναι, τα είπαμε και με τον κύριο Λαγουβάρδο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Περιμένουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι. Χειμώνας. Χειμώνας είναι, νομίζω. Καλοδεχούμενα είναι όλα. Καλοδεχούμενα αρκεί, αρκεί να μην έχουμε ακριβώς καταστροφές. Σωστά. Λοιπόν, βέβαια. Τι πιο επίκαιρο θέμα βέβαια από αυτό το οποίο θα πιάσουμε με τον Νίκο. Οπαδική βία και ψυχολογία. Mm-hmm. Οπαδική βία και ψυχολογία. Κοινοπές οι μνήμες βέβαια και ποτέ δεν θα ξεχαστεί το παλικάρι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται, νοπές οι μνήμες, εννοείται ποτέ δεν θα ξεχαστεί, έστω και αν υπήρχαν πολλοί πραγματικά κι άλλοι οι οποίοι προϋπήρχαν του παλικαριού. Βέβαια. Σαφέστατα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι καιρός, ευκαιρία τουλάχιστον να γυρίσει η κατάσταση, να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πραγματικά να μην θρυνήσουμε κανέναν ούτε μέσα ούτε έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Νομίζω βεβαίως ότι όταν μιλάμε για οπαδική βία, ξέρεις, οι πρώτες αναφορές της οπαδικής βίας υπήρξαν πάρα πολύ παλιά ουσιαστικά από τα Βυζαντινά χρόνια. Έτσι, σαφέστατα μέσα στον υπόδρομο, αυτό το οποίο υπήρχε στον Βυζαντινό υπόδρομο, τον περίφημο. Τι ήταν άλλο εκτός από οπαδική βία, όπως επίσης και τα φαινόμενα τα οποία λέμε στην Αγγλία, το ότι περιόρισαν την οπαδική βία, ίσως περιορίστηκε εντός του γηπέδου. Εκτός του γηπέδου, ωστόσο, η βία στην Αγγλία καλά κρατεί. Μάλιστα, πρόσφατα οι Times του Λονδίνου ανέβασαν ένα άρθρο, το οποίο έλεγε ότι υπάρχει 50% αύξηση στην οπαδική βία, δεδομένη στις χρήσεις των σκληρών ναρκωτικών, σκληρών ουσιών που υπάρχουν στα γήπεδα, τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και έξω από τα γήπεδα. Μάλιστα. Οπότε, βεβαίως, από εκεί και πέρα ξέρεις και το καταλαβαίνεις, και για να θέσουμε έτσι το πρώτο έτσι στοιχείο, είναι ότι το μίσος για την αντίπαλη ομάδα είναι απλώς η αφορμή. Ξέρεις, η ανάγκη είναι να υπάρξει μια οντότητα ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή, όπου όλα τα μίση και τα πάθη τα οποία εγώ μαζεύω καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με κάποιο τρόπο να μπορέσω να τα εκφράσω, να τα βγάλω έξω από εμένα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο πίνακα που λέμε τώρα αλήθειες και ψέματα για την οπαδική βία. Από εκεί και πέρα οι αλήθειες, ο φανατισμός και η ψυχοπαθολογία σχετίζονται. Θα λέγαμε ότι σχετίζονται βεβαίως, δεν είναι ίδια πράγματα. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή φανατισμός, μπορεί να υπάρχει και παθολογία στο φανατισμό, μπορεί και να μην υπάρχει. Μιλούμε για κύκλους οι οποίοι εν πολλοί είναι αλληλοκαλυπτόμενοι. Από εκεί και πέρα το χουλιγκανισμό φαίνεται ότι υπάρχει το τοπικοστικό στοιχείο. Αθήνα απέναντι στη Θεσσαλονίκη, Πειραιάς απέναντι στην Αθήνα, μικρότερη πόλη συνήθως απέναντι στη μεγαλύτερη. Ξέρεις, υπάρχει μια απόδοση ταυτότητας, ένα συνεκτικό στοιχείο, μια συνεκτικότητα η οποία μπορεί να υπάρχει από την κάθε περιοχή. Και κακά τα ψέματα, οι μικρότερες ομάδες αποκτούν μια αίσθηση δύναμης από εκεί και πέρα και μειώνει την ευαλωτότητά τους. Το σίγουρο είναι ότι από εκεί και πέρα ισχύει στις μικρές ομάδες και όχι τόσο πολύ στις μεγάλες ομάδες. Οι νεότεροι ταυτίζονται συχνότερα με την ομάδα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η εφηβεία, υπάρχει αναζήτηση της ταυτότητας, ταύτιση με τον διπλανό μου από εκεί και πέρα, υπάρχει δυνάμωση στην αίσθηση της δύναμης και σε μια εξελικτική φάση στην οποία εγώ αρχίζω και αισθάνομαι αδύναμος. Δηλαδή στην εφηβεία, ενώ αισθάνομαι αδύναμος, ταυτίζομαι με κάποιους άλλους και αισθάνομαι πολύ δυνατός μέσα από την ταύτιση αυτή που υπάρχει. Μάλιστα. Το μίσος για την αντίπαλη ομάδα είναι απλώς η αφορμή η οποία υπάρχει. Περνάμε στα ψέματα, στο δεύτερο πίνακα. Ο χούλιγκαν εξασκεί βία μόνο στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα, η βία είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Μπορεί να κάνουμε bullying μέσα στο σχολείο, μπορεί να κάνει να κακοποιήσει ζώα. Πολλές φορές η βία ξεκινάει από την κακοποίηση των ζώων. Ενδοοικογενειακή βία, άρα λοιπόν υπάρχει τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και έξω από το γήπεδο και πολλές φορές εξασκεί βία σε κάποια άλλα άτομα του άμεσου ή του έμεσου. Δεν περιορίζεται λοιπόν αυτή η συμπεριφορά μόνο σε γήπεδο. Δεν περιορίζεται αυτή η συμπεριφορά ακριβώς μόνο σε γήπεδο. Η βία ή η οπαδία έχουν κάποιο ψυχολογικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα. Η βία είναι συμπεριφορά και όχι διάγνωση. Αυτό οφείλουμε να το πούμε. Δεν μπορεί να είναι νόσος, αλλά είναι σύμπτωμα κάποιας υποκείμενης νόσου. Μπορεί να είναι σύμπτωμα κάποιας υποκείμενης νόσου. Δηλαδή και ένας υγιής μπορεί να είναι βίος. Εξασκείται από εκεί και πέρα, υπάρχει μόνο στις υποβαθμισμένες περιοχές, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Λειτουργεί ενωτικά στις υποβαθμισμένες περιοχές. Αν το θέλεις, ουσιαστικά προσδίδει μια ταυτότητα σε κάποιες περιοχές. Ανθίζει βεβαίως εκεί που υπάρχει χαμηλό οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο, όπως θα δούμε παρακάτω, και ίσως και μια επαγγελματική αστάθεια. Εξασκείται μόνο στο γήπεδο, κακά τα ψέματα, εξασκείται πέριξ του γήπεδου τις περισσότερες φορές, όπως και στο bullying, στον σχολικό εκφοβισμό. Δεν είναι πλέον σχολικός εκφοβισμός, αλλά εξασκείται και πέριξ του σχολείου. Και από εκεί και πέρα συμβαίνει στις μεγάλες ποδοσφαιριστικές οργανώσεις. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα βεβαίως, δεδομένου του ότι ακόμα και σε τοπικά πρωταθλήματα, ακόμα και σε μικρές ομάδες, υπάρχει βία και πολύ έντονη μάλιστα βία. Και στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, πανελλαδικά βέβαια, σε μικρές κατηγορίες. Πανελλαδικά στις μικρές κατηγορίες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, μην φωτογραφίσουμε τώρα. Όχι. Έξω είναι χειρότερα τα πράγματα σε πολλές περιοχές. Ακριβώς. Προχωρούμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα. Στοιχεία της παιδικής ηλικίας που σχετίζονται με την οπαδική βία. Γονέοι και αποστέρηση. Κακοποίηση, παραμέληση που μπορεί να υπάρχει γενικότερα.
όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα τα θύματα τα οποία έχουν δεχθεί όλη αυτή την κατάσταση γίνονται θύτες αργότερα. Γιατί προσπαθούν να βγάλουν από μέσα τους αυτό το οποίο έχουν υποστεί σε μια πολύ μικρότερη ηλικία. Το επόμενο είναι πρώιμη έκθεση σε βία, από εκεί και πέρα, ανάμεσα σε γονείς και αδέρφια, όπου υπάρχει μια αναπαραγωγή των σκηνών αυτών των οποίων έχω ζήσει, εκρήξεις θυμού, συχνά μαλώματα, διακοπές της οικογενειακής ζωής, χωρισμοί, διαζύγια, από εκεί και πέρα, πολύ συχνές μετακομίσεις τις οποίες μπορεί να υπάρχουν, προβλήματα με μορφές εξουσίας, οι οποίες μπορεί να φαίνονται από πολύ μικρή ηλικία, όπως για παράδειγμα σκασιαρχείο από το σχολείο, και γενικότερα ένα άτομο το οποίο δεν είναι και τόσο πολύ εντάξει με τα καθήκοντά του. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Προγνωστικά στοιχεία της οπαδικής βίας, το ιστορικό βίας. Ίσως ο πιο αξιόπιστος δείκτης για τη βία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξασκήσει βία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά μεγάλο και πολύ σημαντικό έτσι, ποσοστό θα ξαναεξασκήσει βία. Ηλικία. Συνήθως ξεκινάει από την ηλικία περίπου της εφηβείας και από εκεί και πέρα στην ηλικία γύρω των 20 ετών έχουμε γενικότερα ανήλικους με διπλάσιο ποσοστό. Φύλο, αντρικό φύλο. Κοινωνικό οικονομικό επίπεδο, γενικότερα όταν υπάρχει χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο υπάρχει έντονη βία σε ανέργους, σε έχοντες ακανόνιστη εργασία, αυτοκαταστροφικότητα. Δηλαδή ο βίος είναι πολλές φορές και αυτοκαταστροφικός. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή ένας βίος μπορεί να κάνει ακόμα και αυτοχειριαστική συμπεριφορά, να κάνει αυτοκτονική συμπεριφορά. Κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ. Το 43% περίπου των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες βίαιες συμπεριφορές και κάποια βία εγκλήματα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ. Εξαρτημένοι λοιπόν. Εξαρτημένοι. Παθολογίες σχετιζόμενες με την οπαδική βία. Παρανοϊκότητα. Η αίσθηση της απειλής η οποία οδηγεί σε βίαιη συμπεριφορά. Δηλαδή, απειλούμε και από εκεί και πέρα εξασκώ βίαιη συμπεριφορά για να αντιδράσω απέναντι σε αυτήν την απειλή. Με τεχμιακότητα, όπου μιλούμε για φτωχό έλεγχο των παρορμήσεων και θυμό και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει τόσο βίαιη συμπεριφορά όσο και αυτοκτονική συμπεριφορά. Αντικοινωνικότητα, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο, δεδομένου ότι μιλούμε για αντικοινωνική συμπεριφορά χωρίς τύψεις και ενοχές που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Και επίσης διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, όπου μιλάμε βεβαίως για διάσπαση προσοχής, αλλά παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, δηλαδή ένα άτομο το οποίο μπορεί από εκεί και πέρα να εξασκήσει βία έχοντας αυτές τις παθολογίες τις οποίες μόλις αναφέραμε. Πάμε μάλιστα στον πίνακα 5, όπου μιλάμε για το προφίλ του χούλιγκαν, παραβατική συμπεριφορά όπως είπαμε προηγουμένως και σε άλλες καταστάσεις της καθημερινότητας, χρήση ουσιών και αλκοόλ, δηλαδή είναι ένα άτομο το οποίο έχει κάνει χρήση κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ, ελλειπής εκπαίδευση, έχει σταματήσει πολλές φορές το σχολείο, το αμελούν ή το εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθησιακές δυσκολίες. Ένα άτομο το οποίο πολλές φορές έχει μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες ουσιαστικά απογοητεύουν το άτομο, το περιθωριοποιούν και από εκεί και πέρα το άτομο για να μπορέσει να αισθανθεί δυνατό ενσωματώνεται στις χουλιγκανικές ομάδες για να μπορέσει να αισθανθεί δυνατό δεδομένου ότι στο σχολείο δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Αίσθημα του ανήκειν, ότι ανήκει δηλαδή κάπου σε μια ομάδα, προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, έντονες συγκρούσεις με τον πατέρα και με τη μητέρα, συνήθως πατέρας και χρήστης ουσιών, εγκεφαλική δυσλειτουργία. Μικρή δηλαδή ενεργοποίηση σε εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με την αντίληψη τόσο του πόνου όσο και την ενσυναίσθηση. Δηλαδή ο εγκέφαλος δυσλειτουργεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο επόμενος πίνακας, όπου έχουμε πιθανά στοιχεία της προσωπικότητας του δράστη, άγχος, φοβίες, κατάθλιψη που μπορεί να υπάρχει, αιμονικές σκέψεις, έντονες σκέψεις, σωματοποιήσεις και κακή αυτοεικόνα. Δηλαδή είναι ένα άτομο το οποίο έχει κακή εικόνα του εαυτού του. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπως λέμε. Προχωρούμε στο τελευταίο πίνακα. Τι κάνουμε? Σίγουρα μιλούμε για πρόωρη ανίχνευση. Κοντά βεβαίως σε όλα αυτά τα σωστά τα οποία πάρθηκαν μέτρα, τα οποία ως ένα σημείο είναι, αν το θέλεις, διαφορετικά κατασταλτικά μέτρα, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πρόωρη ανίχνευση της βίας. Περιορισμός της σχολικής διαρροής. Είδαμε ότι η βία είναι συμφυής με τη σχολική διαρροή, δηλαδή ένα άτομο το οποίο σταματάει το σχολείο συνήθως γίνεται ένα βίαιο άτομο. Ενεργοποίηση σχολικών ψυχολόγων. Ο σχολικός ψυχολόγος θα μπορεί να κάνει πρόωρη ανίχνευση των βίων συμπεριφορών και από εκεί και πέρα να μπορέσει να γίνει μια πρώιμη παρέμβαση στις οικογένειες. Μάλιστα. Τι κάνουμε? Αντανακλαστικά λοιπόν. Mm-hmm. Σωστά. Αντανακλαστικά. Ξέρεις που πρέπει να εστιάσουμε, Νίκο? Τι δεν έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια, βέβαια. Είναι πολύ ωραία η θεωρία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να περάσουμε στην πράξη. Μα μιλάμε για πρακτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να κινητοποιηθούμε. Ξέρεις, η ενεργοποίηση των σχολικών ψυχολόγων, ναι, όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν και που πρέπει να υπάρξουν σε όλα τα σχολεία, είναι μια πράξη η οποία με κάποιο τρόπο τι θα κάνει. Θα μπορέσει να ανιχνεύσει τη βία σε πρώιμες συμπεριφορές των παιδιών σε μικρές ηλικίες. Ναι. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν κατάλληλα προγράμματα στις οικογένειες, τα οποία προγράμματα στις οικογένειες θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν τις συγκεκριμένες οικογένειες να τα απεξέλθουν στις συμπεριφορές τόσο των παιδιών τους όσο και των ίδιων. Γιατί όπως είπαμε, μάλιστα, η βία γεννάει βία. Δηλαδή η ίδια η οικογένεια η βία θα γεννήσει, θα αναθρέψει ένα βίαιο παιδί. Λοιπόν,